Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Στην ειδησιογραφία της ημέρας κυριαρχεί το θέμα της Ουκρανίας με τη Ρωσία και τα σύννεφα του πολέμου που έχουν αρχίσει να φαίνονται. Στην τοπική ειδησιογραφία τώρα το θέμα που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις και βέβαια τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την πανδημία και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Δεν λέει να πέσουν τα κρούσματα κάτω από 100 στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εδώ και πολύ καιρό, ενώ αρκετά κρούσματα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι την Τετάρτη οι λοιμοξιολόγοι αποφασίζουν αν θα προχωρήσουν στην άρση των μέτρων τόσο στη διασκέδαση όσο και στο κομμάτι που αφορά στα γήπεδα. Όλα είναι ανοιχτά. Την Τετάρτη λοιπόν η συνεδρίαση με τις όποιες αποφάσεις. Αχνοφαίνεται στον ορίζοντα ότι θα γιορτάσουμε την αποκριά, όχι βέβαια με πομπόδιες παρελάσεις, αλλά στην Κοζάνη τουλάχιστον με το άναμα των φανών και βέβαια με το 11 και τα περιστέρια στα κέντρα διασκέδασης, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία, τα μέχρι τώρα στοιχεία. Πάμε να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος Βαγγέλης Χριστόδουλος. Αίθουσα ενημέρωσης με όλα τα στοιχεία της ημέρας. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι πως την Τετάρτη θα αναμένουμε πολύ ενδιαφέρον πολύ, καθώς από αυτήν θα κριθεί η πορεία της άρσης μέτρων και το κατά πόσο αυτό είναι τη στιγμή αυτή μια επιλογή που έχει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις οι οποίες δείχνουν να συνεχίσει να επιμένει να μας ταλαιπωρεί η πανδημία. Για παράδειγμα, χθες από την καθημερινή ενημέρωση του ΕΟΔΗ προέκυψαν και πάλι δεκάδες νεκροί, 72 συγκεκριμένα, και άλλοι 499 διασωληνωμένοι, όπου έχουμε μεν μείωση. Έχουμε πέσει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό στους κάτω από τους 500. Από την άλλη, όμως, και το ποσοστό αυτό, οι 500 περίπου διασωληνωμένοι, είναι ένας σκληρός, όπως συνηθίζεται να λέγεται, δείκτης, ο οποίος παραμένει. Ότι πριν από ελάχιστες ημέρες από το Υπουργείο είχε υποστηριχθεί ότι δεν ακολουθεί σε όλη την χώρα την ίδια πορεία. Η Όμικρον άργησε να επικρατήσει και στις περιοχές αυτές θα δούμε το επόμενο διάστημα μια νέα έξαρση και πιθανώς και μια νέα πίεση προς τα νοσοκομεία. Όπως και να έχει, επειδή παγκοσμίως η τάση είναι για χαλάρωση των μέτρων, το πιθανότερο είναι να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία και η χώρα μας. Για παράδειγμα, την Τετάρτη, όπως είπες πολύ σωστά, θα συζητηθούν αρκετά θέματα. Ένα από αυτά, ίσως το σημαντικότερο λόγο της εποχής, είναι τι θα γίνει στις αποκριές και αν θα έχουμε κάποια άρση μέτρων. Δεν συζητείται προς το παρόν το να επιτραπούν οι παρελάσεις, όπου συνηθίζεται η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πολιτών και άρα δημιουργούνται συνθήκες κινδύνου. Όμως θα επιτραπούν κάποιες άλλες υπαίθριες και όχι εκδηλώσεις, σαφώς με κάποια κοινωνικά πρωτόκολλα να ισχύουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε κάποια δυνατότητα, κάποια ευελιξία για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τις ημέρες της αποκριάς. Την ίδια στιγμή, άλλα θέματα που συζητούνται είναι η περαιτέρω χαλάρωση μέτρων στη διασκέδαση, ακόμη και το να επιτρέπεται σε ορθίους η παραμονή στον χώρο, εφόσον βεβαίως τηρούνται υγειονομικά πρωτόκολλα. Όσον αφορά τα πιο άμεσα μέτρα, τα μέτρα τα οποία αναμένεται να έρθουν τελευταία, όπως είναι η χρήση μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αυτό κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε θα γίνει, αν και ακούστηκε από ανθρώπους της Επιτροπής ότι ίσως όταν τελειώσει και ο Μάρτιος να έχουν οριμάσει οι συνθήκες και να έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ώστε να μπει και αυτό και αυτή είναι η επιλογή στην κουβέντα. Προς το παρόν πάντως δεν συζητιέται, δεν θα συζητηθεί Τετάρτη κάτι τέτοιο, δεν είναι μέρος των επόμενων αποφάσεων. Άλλωστε, άκουσα τον κύριο Πλεύρη πριν από μία μέρα σε σύνδευξή του σε εφημερίδα, στον Ελεύθερο Τύπο για την ακρίβεια, να λέει ότι η άρση των μέτρων θα γίνει σταδιακά και θα επιστρέψει στην κανονικότητα επίσης σταδιακά, υποστηρίζοντας ότι άλλες χώρες όπου βιάστηκαν ίσως να έκαναν λάθος. Φωτογραφίες και την Αμερική, όπου στην Αμερική η μάσκα πλέον είναι μη υποχρεωτική στους κλειστούς χώρους σε κάποιες πολιτείες. Ίσως εκεί αυτό το δικό τους πείραμα, δική τους απόφαση να μην αποδώσει αυτό που θα ήθελε κανείς. Βαγγέλη, να προσθέσουμε ακόμη ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, νοσεί.
ήταν στην σύνοδο των Υπουργών Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, είχαν πολλές επαφές, συναντήσεις και βέβαια πάρα πολλά ταξίδια με την έννοια των σεμιναρίων και των διαλέξεων σε διάφορες περιοχές και έτσι νοσεί, κάτι που πρέπει να δουν και οι υπόλοιποι Υπουργοί Υγείας των Ευρωπαϊκών χωρών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι καιρός να σκεφτούμε να αναπροσαρμόσουμε τα μέτρα, διευκολύνοντας την οικονομική και η κοινωνική ζωή του τόπου και δίνοντας ανάσα σε πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο ψυχολογική αλλά και ουσιαστική, πάντα με προσοχή και κάνοντας, εντοπίζοντας μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση. Προς ποια κατεύθυνση τα μέτρα αυτά πλέον, κύριε Τζανάκη? Νομίζω ότι η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει τα υπερμεταδοτικά γεγονότα και να προβλέψει πού είναι δυνατόν να επιδεινωθεί η κατάσταση και παράλληλα να εφαρμόσει εκεί συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι δύσκολη περίοδος διότι επίκυνται διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες συνήθως δημιουργούν συνωστισμό. Καλό θα είναι όλα αυτά να τα δούμε με ψυχραιμία, να τα δουλέψουμε, να αφήσουμε τον κόσμο να χαρεί, αλλά εντοπίζοντας πάντα εκείνα τα σημεία στα οποία πρέπει να προσέξουμε όλοι μας και οι διάφορες αρχές που θα έρθουν να διοργανώσουν αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις. Και από το χώρο της υγείας στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα, στον τηλεοπτικό Sky μίλησε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, προσκεκλημένος της εκπομπής Ατέριαστη. Ζωντανή συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Εκείνο που ξεχώρισε και αξίζει και να σχολιάσουμε και να ακούσουμε είναι η θέση και οι απόψεις του κυρίου Τσίπρα για τη ΔΕΗ, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε όταν επανέλθουμε στην εξουσία. Στόχος μας είναι η ΔΕΗ να αποκτήσει και πάλι το ΔΕΛΤΑ, το δημόσιο χαρακτήρα της. Καταρχάς, εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε αυτή την αντίληψη τέτοις αλλιώς. Εμείς κυβερνήσαμε επί 4,5 χρόνια σε πολύ σκληρές συνθήκες. Και θα έκλεινε η ΔΕΗ. Και επί 4,5 χρόνια δεν αυξήσαμε ούτε ένα ευρώ το λογαριασμό. Ναι, αλλά θα έκλεινε η ΔΕΗ. Αντιθέτως, μειώσαμε το 2019 το ΦΠΑ της ενέργειας στον κατώτατο συντελεστή. Και με το που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ναι, ο κύριος Χατζηδάκης, εξομοίωσε αυτή τη μείωση στην ενέργεια στο ΦΠΑ, κάνοντας αυξήσεις. Συγγνώμη, κινδύνευε να κλείσει λοιπόν, η ΔΕΗ, υπάρχει λοιπόν αυτός ο αντίλογος. Πάμε να τα βάλουμε κάτω, κύριε, ναι, Τσούνο, γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, mm-hmm, αυτό που κάνετε. Διότι έχει μια σημασία να δει κανείς, αν θέλουμε τη ΔΕΗ, ναι, με το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο να, ναι, σημαίνει δημόσιο. Αν θέλουμε δηλαδή να είναι ένας οργανισμός κοινής ωφέλειας και όχι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί με αμυγός ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και ανταγωνίζεται με τους ιδιώτες παρόχους στο ποιος θα ανεβάσει περισσότερο υψηλά την τιμή. Αυτό που λέτε, αυτό που λέτε και είναι κρίσιμο, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που σας, ναι, διακόπτω. Άρα, επειδή έχετε ζητήσει εκλογές, επειδή σε ένα χρόνο έτσι κι αλλιώς περίπου θα γίνουν εκλογές, η ΔΕΗ, αν ο Αλέξης Τσίπρας γίνει πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση της χώρας, θα κρατικοποιηθεί? Η ΔΕΗ, τι θα πει, θα κρατικοποιηθεί? Αυτή τη στιγμή έχει ένα 54%. Όπως, ναι. Είχε το 51%, εδόθη το 17%, προσέξτε, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Έβαλε το ελληνικό δημόσιο στην αύξηση του κεφαλαίου 100 εκατομμύρια ευρώ και από τότε μέχρι σήμερα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις υπέρογγες αυξήσεις, δίνει το ελληνικό δημόσιο, επιδοτώντας όμως, ξέρετε, σε ένα καλάθι δίχως πάτο. Είναι, ναι, σαν το ανέκδοτο με τη βάρκα που ανοίγουν οι τρύπες και προσπαθείς να τις κλείσεις. Έχει δώσει η κυβέρνηση γύρω στο 1 δισεκατομμύριο σε επιδοτήσεις για το ρεύμα, που δεν τις έχει καταλάβει ο κόσμος. Διότι βλέπει ένα λογαριασμό που έχει αυξηθεί 800 ευρώ, 1200 ευρώ, 1500 ευρώ. Πόσο θα δίνατε δηλαδή? Αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω λοιπόν, είναι ότι είναι λάθος, ναι, ο τρόπος διαχείρισης. Δηλαδή είναι σαν να επιδοτείς, ναι, τα καρτέλ, την εσχροκέρδεια και να αφήνεις το μηχανισμό να λειτουργεί. Να λειτουργεί απρόσκοπτα και εσύ να προσπαθήσει να μπαλώσει τρύπες. Μα κύριε Πρόεδρε, αυτό το μηχανισμό δεν είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα την κρατικοποιήσει. Άρα λοιπόν άρα λέμε, θα την κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Θα ασκήσει η ΔΕΗ, υπό τον. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση, η ΔΕΗ θα ανακτήσει το ΔΕΛΤΑ στη λειτουργία της. Με δύο λόγια, τι θέλω να πω. Ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σε σχέση με τις αυξήσεις με το κεφαλαίου, θα υπάρξει εντολή, όπως και στη Γαλλία έκανε ο Μακρόν, που έδωσε εντολή να παγώσει τα δημολόγια.
θα υπάρξει μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Θα ενεργοποιηθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να γίνουν έλεγχοι. Το θέμα βέβαια είναι πώς θα καταλήξουν τα τιμολόγια. Και βεβαίως, εδώ που φτάσαμε, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα πέραν από το να υπάρξει και ισχυρή στήριξη επιδοματική. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα. Αν είχαν δρομολογηθεί. Στην επιδοματική στήριξη που λέτε, άλλες πολιτικές. Η κυβέρνηση δίνει 400 εκατομμύρια το μήνα. Πόσα χρήματα θα δίνατε εσείς? Πιο λίγα δίνει, δεν δίνει τα 400 το μήνα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Αν θεωρείτε ότι αυτά τα χρήματα είναι αρκετά, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στους ανθρώπους που παίρνουν τα τιμολόγια. Εγώ θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, με τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, δεν είναι αρκετά. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα διαχειριστικής ανεπάρκειας. Όταν εγώ πήγαινα τον Νοέμβρη και κατέθεσα. Από το καλοκαίρι έχουμε καταθέσει επίκαιρες επερωτήσεις για το ζήτημα της ακρίβειας που έρχεται. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, εγώ καταθέσα δέσμη προτάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι με 150 εκατομμύρια, τόσα έδωσε τότε, θα λυθεί το πρόβλημα. Σειρά συναντήσεων και επαφών είχε και έχει στην Αθήνα ο Δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Κορδίλας. Πολλά και σημαντικά τα ζητήματα που πρέπει να προωθηθούν άμεσα για τον Δήμο του. Με πρώτο αυτό για το φυσικό αέριο και αναφερόμαστε στην χρηματοδότηση του φυσικού αέριου. Πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ώστε να έχουμε την επέκταση και να πληρώσουν λιγότερα οι δημότες του Δήμου Δεσκάτης. Επίσης, συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για ένα πολύ σημαντικό έργο, αυτό της οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Χασίων, για να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Θα τα δούμε όμως όλα αναλυτικά με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Κορδίλα, φιλοξενούμε στο δελτίο μας. Τηλεφωνικά η σύνδεσή μας, μιας και βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις συναντήσεις για ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Καλή εβδομάδα, κύριε Δημαρχέ. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις συναντήσεις και το σημαντικότερο όλων είναι το φυσικό αέριο, μιας και βρίσκεται στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε την έναρξη των εργασιών σε Φλόρινα, Καστοριά και Γρεβενά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Δεσκάτη. Η Δεσκάτη έχει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο όσον αφορά την κατασκευή του έργου του φυσικού αερίου, μιας και θα το κατασκευάσει ιδιώτης, κάτι που υπέγραψε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Σας αφήνω, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κορδίλα, να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί ζητάτε επιδότηση, χρηματοδότηση σήμερα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ναι, υπήρξε μια σειρά συναντήσεων. Πρώτη συνάντηση ήταν με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με την Γενική Γραμματέα, την κυρία Σδόκο. Με την κυρία Σδούκου για την επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου, όπου εμείς σαν Δήμος και η εταιρεία βέβαια, φυσικά και η εταιρεία, ζητάμε τη χρηματοδότηση του δικτύου έχοντας σαν στόχο να μην επιβαρύνονται οι δημότες στα τέλη σύνδεσης και ένα ιδιαίτερα έτσι, πρόγραμμα εξοικονομώ, ένα πρόγραμμα ξεχωριστό, ούτως ώστε να γίνουν και η αντικατάσταση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που αφορά λέβητες και όλα αυτά. Εκείνο το οποίο μας είπε η κυρία Ζούκου είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα έγγραφο θα φύγει από το Υπουργείο όπου θα ζητάει από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την γνωμοδότηση σχετικά με το αν είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει το δίκτυο ή όχι. Σε περίπτωση που η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απαντήσει αρνητικά ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το δίκτυο, τότε το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του ΠΟΔΟΕ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, να αναλάβει τη χρηματοδότηση. Πήραμε τα διαπιστευτήρια από την κυρία Σδούκου ότι είναι σε καλό δρόμο και ότι αν σε περίπτωση η περιφέρεια δεν το χρηματοδοτήσει, τότε το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να μπει σε αυτήν τη διαδικασία και να χρηματοδοτήσει την επέκταση του δικτύου. Κύριε Δημαρχέ, να μας εξηγήσετε λίγο κάποια πράγματα. Πού βρίσκεται σήμερα το έργο του φυσικού αερίου στο Δήμο Δεσκάτης? Στιγμή... Γιατί αλήθεια υπάρχει έτσι μία, να πούμε, ένα μπέρδεμα γενικότερα. Πώς γίνεται, τι γίνεται, γιατί έτσι και γιατί όπως τα υπόλοιπα δίκτυα στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία ήδη έχει κάνει γύρω στα 2 χιλιόμετρα
έχει κατασκευάσει δίκτυο και αυτή τη στιγμή από μέρος των κτηρίων του Δήμου, το Δημαρχείο και το ΟΔΙΟ, το Δημοτικό ΟΔΙΟ, θερμαίνονται με φυσικό αέριο. Όπως επίσης είναι στις προθέσεις του Δήμου και αυτή τη στιγμή προχωράμε και για τη σύνδεση των άλλων των δημοτικών κτηρίων που αφορά γυμναστήρια, που αφορά τα σχολεία. Εκεί βέβαια με τα σχολεία είμαστε στην ενεργειακή αναβάθμιση και εφόσον τελειώσει η ενεργειακή αναβάθμιση, τότε θα συνδεθούν και τα κτίρια αυτά με αέριο. Είναι μια διαφορετική περίπτωση, πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία που έχει αναπτυχθεί, που έχει αναπτύξει το δίκτυο και για να μην επιβαρύνονται επιπλέον οι δημότες με τέλη σύνδεσης, το υπόλοιπο του δικτύου που θα κατασκευάζεται, εφόσον έχει χρηματοδότηση, η δέσμευση της εταιρείας είναι ότι δεν θα εισπράττει τα τέλη σύνδεσης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι γύρω στα, από ό,τι συζητάμε, θα είναι κοντά στο χιλιάρικο. Την προηγούμενη φορά ήταν στα 800, έκανε μια έκπτωση η εταιρεία με το 50% όσοι συνδεθούν με 31 Δεκεμβρίου και είναι γύρω στις 30 συνδέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Mm. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια οικονομική δυσκολία του κόσμου. Εάν δεν υπάρξει χρηματοδότηση, δύσκολα συνδέεται και μπαίνει στη διαδικασία μιας δαπάνησης περίπου σύνδεσης και αντικατάσταση των εγκαταστάσεων περίπου στα 3,5 με 4 χιλιάρικα. Κύριε Δήμαρχε, και αν τελικά δεν θελήσουν οι δεσκατιώτες να συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές πήραν τα ύψη, αν έχουμε και τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει με το φυσικό αέριο, αέριο στην κυριολεξία. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση με την ιδιωτική εταιρεία, γιατί εντάξει, το ελληνικό δημόσιο θα βρει τρόπο, κάπως θα καλύψει τα κενά, κάτι θα κάνει. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Κοιτάξτε, η εταιρεία μέχρι και το 2044 είναι υποχρεωμένη να κάνει όλη την ανάπτυξη του δικτύου. Μάλιστα. Βέβαια, η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται με βάση την διάθεση των οικοκυριών που υπάρχουν σε κάθε... Δηλαδή, η εταιρεία πάει σε, και κατασκευάζει το δίκτυο εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία από νοικοκυριά για να συνδεθούν στο δίκτυο. Αυτό είναι και το κριτήριο. Στην πορεία νομίζω όμως ότι, και επειδή βλέπουμε ότι και τώρα που ήρθαν οι λογαριασμοί, παρότι το αέριο είναι πάρα πολύ ακριβό, πάλι υπάρχει διαφορά στη θέρμανση με το πετρέλαιο και το αέριο. Γιατί ήρθαν οι πρώτοι λογαριασμοί, πλήρωσαν κάποια άτομα. Πόσο πλήρωσαν περίπου, κύριε Δήμαρχε, έχετε εικόνα? Έχω άτομα τα οποία πλήρωσαν 200 ευρώ στο μήνα και άτομα τα οποία πλήρωσαν μέχρι και 350. Εκεί κυμαίνουν οι λογαριασμοί αναλόγως. Το μήνα για φυσικό αέριο, για τη θέρμανση. Ναι. Πολλά. Είναι η θέρμανση με φυσικό αέριο. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, για ένα μήνα εδώ το πετρέλαιο δεν υπάρχει περίπτωση να θερμανθείς με 200 ναι, ευρώ. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ακόμα και τα 300-350 είναι ένας λογαριασμός ο οποίος τον θεωρούμε στα φυσιολογικά πλαίσια. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ΔΕΗ πανάκριβο το ρεύμα, φυσικό αέριο πανάκριβο. Και θα ήταν πολύ πιο φθηνότερα και διαφορετικά τα πράγματα αν δεν είχαμε αυτή την εκτόξευση των τιμών. Αυτά για το φυσικό αέριο. Πάμε λίγο να δούμε για την συνάντηση που είχατε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα. Και το ζήτημα που του θέσατε είναι να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα έργα και να ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με την αγροτική οδοποιία στην Δημοτική Ενότητα Χασίων, που θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση. Ναι, να διευκρινίσω ότι η ένταξη του έργου του 1615 που είναι, ήταν την Παρασκευή να περάσει στο Συμβούλιο μας έδωσε τις εγγυήσεις ότι θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε λίγες μέρες θα ενταχθεί. Αφορά την δημοτική οδοποία, όχι στο Δήμο Χασίων, στο Δήμο Χασίων η δημοτική οδοποία αυτή που θέλουν να καταθέσουν πρόταση τώρα είναι στον πρώην Δήμο Δεσκάτης εδώ. Αχα, το Δήμο Χασίων είναι δύο μελέτες οι οποίες θα καταθέσουμε τώρα στο μέτρο 434 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που τρέχει για την αγροτική οδοποία. Ένα από τα βασικά ζητήματα που συζητήσαμε είναι ότι το Τρίτσες καθυστερεί πάρα πολύ και αυτό επειδή έχουμε καταθέσει αρκετές προτάσεις, γύρω στα 8 εκατομμύρια είναι οι προτάσεις που καταθέσαμε, δεν προχωράνε, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας. Εντάξει, από το μέρος του αναπληρωτή υπουργού υπήρξε η δέσμευση ότι όλα τα έργα στην πορεία θα υλοποιηθούν, ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο να μην χρηματοδοτηθούν. Και βάλαμε και το ζήτημα με το σεισμό όπου έχουμε αρκετές ζημιές όσον αφορά το δίκτυο ίδρυψης και αποχέτευσης. Ήδη στο πρώην Δήμο Χασίων έχουμε δύο αποχετεύσεις όπου με τις καθυζήσεις παρουσιάζουν τεράστια προβλήματα
στους υπονόμους. Και ζητήσαμε τη χρηματοδότηση 150.000 ευρώ για την αντικατάσταση του δικτύου και μάλιστα στο κατεπήγον, γιατί αν αρχίσει και καλυτερεύει ο καιρός, όπως καταλαβαίνετε με την ζέστη, είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα σχετικά με τη δυσοσμία. Αυτά με τα έργα, να το προχωρήσουμε λίγο, γιατί θέλω να σας θέσω πολλά ερωτήματα, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Είναι χρόνος δελτίου. Θέλω να σταθούμε στη συνάντηση που είχατε στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ με τον Διευθυντή Μελετών και Έργων Υδροηλεκτρικών, τον κύριο Κωνσταντίνο Σακελαριάδη, καλά το διαβάζω. Ναι, ναι. Προχωράνε τα ανταποδοτικά έργα στα πλαίσια συνεργασίας με τη ΔΕΗ από τη στιγμή που κατασκεύασε το φράγμα του Ιλαρίωνα. Πάντως δεν βλέπω έτσι έντονη κινητικότητα, γιατί είπαμε για ανάπλαση της περιοχής, για κάποιες μελέτες που αφορούν την ορνηθοπανίδα και την ιχθυοπανίδα, αλλά δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε το φράγμα του Ιλαρίωνα την ώρα που περνάμε στην απολιγνητοποίηση. Ναι, με τον κύριο Σακελαριάδη καταρχήν συμφωνήσαμε στο υπόλοιπο των ποσών των ανταποδοτικών έργων. Βέβαια μπήκε και το ζήτημα ότι κάποια από αυτά τα έργα πλέον είτε έχουν, επειδή δεν είναι της αρμοδιότητας του Δήμου και έχουν περάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, όπως είναι ο δρόμος, οι δύο κόμβοι όπου θα τους κάνει η περιφέρεια, γιατί είναι η αρμοδιότητα της περιφέρειας, όπως και κάποια άλλα έργα τα οποία έχουν αλλάξει προτεραιότητες, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Συμφωνήσαμε ότι ναι, μπορεί ο Δήμος να θέσει τις προτεραιότητες του με τις σημερινές ανάγκες. Όσον αφορά τώρα για τις μελέτες, είναι να παραδοθούν από τη ΔΕΗ μέχρι το 2024. Βέβαια από εμάς μπήκε και το θέμα της κατασκευής περιφερειακού περιμετρικού δρόμου του φράγματος, με στόχο έτσι να αξιοποιηθεί πιο καλά, δηλαδή να έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, όπως επίσης και κάποια άλλα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και στο φράγμα που αφορά τον περιβάλλοντα χώρο για να αξιοποιηθεί τουριστικά. Βέβαια ο κύριος Σακελαριάδης δεν είχε κάποια αντίρρηση σε όλα αυτά σχετικά με τις μελέτες. Πράγματι μας ενημέρωσε ότι είναι υποχρέωση της ΔΕΗ. Τώρα όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, πρέπει να τρέξουν κάποια έργα που αφορούν τις όχε. Δηλαδή εμείς σαν Δήμος πρέπει να δούμε κάποιες μελέτες με την αρχαιολογία, γιατί προσπαθήσαμε την προηγούμενη φορά να κάνουμε κάποιες αναπλάσεις και αξιοποίηση, αλλά εκεί είναι το ζήτημα της αρχαιολογίας, όπου έχουν βρεθεί αρκετά αρχαία και σκοντάφτουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον ας γίνει η ανασκαφία, σαν να δειχθούν τα αρχαία, να γίνει παράλληλα και μια περιοχή διαφορετική και επισκέψιμη και μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει αίσθηση ότι δεν προχωράει κάτι γρήγορα, που θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα, γιατί η ΔΕΗ έχει λεφτά από τη στιγμή που έκανε ένα τόσο μεγάλο υδροηλεκτρικό στην περιοχή, έπρεπε άμεσα να δώσει και τα ανταποδοτικά. Το έργο λειτουργήσε, εδώ και 20 χρόνια κατασκευαζόταν, υπάρχουν κάποιες μικρολεπτομέρειες. Γιατί αυτή η καθυστέρηση όταν η ΔΕΗ λέει ότι έχει τόσα λεφτά? Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα λειτουργικό θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή το φράγμα του Λαρίωνα είναι αταμιευτήρας. Δηλαδή το χειμώνα βλέπεις μια πανέμορφη περιοχή η οποία, ξέρεις, έχει δημιουργεί ένα καινούργιο τοπίο με λίμνη, και το καλοκαίρι όταν χρειάζεται το νερό πας και βλέπεις ένα βαλτότοπο. Δεν είναι σταθερή η στάθμη. Οπότε αυτό είναι και ένα από τα κύρια εμπόδια που προκύπτουν, που δεν επιτρέπει και την πλήρη αξιοποίηση του όλου τοπίου, του φυσικού τοπίου που δημιουργήθηκε, του νέου τοπίου. Πολύ σημαντική η επεσήμανση αυτή, κύριε Δημήτρη, ναι, γιατί πραγματικά είναι και απορία. Γιατί δεν αξιοποιεί την περιοχή, αλλά όταν η στάθμη της λίμνης δεν έχει Εάν πάτε το καλοκαίρι και δείτε το φράγμα, η κατάσταση είναι έτσι... Έχω πάει κύριε Δημήτρη, και χειμώνα και φθινόπωρο και καλοκαίρι, πραγματικά ένας βαλτότοπος. Άνοιξη... Και μπορείτε τότε, σε εκείνο το διάστημα, να βάλετε τη ΔΕΗ να καθαρίσει τα φερτά υλικά, κύρια ξύλα, για να θερμαθούν το χειμώνα και οι κάτοικοι που έχουν ακόμα ξυλόσομπες. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί να ξέρετε. Το βάζω εγώ στη συζήτηση μαζί με τα άλλα που καλά είπαμε. Καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί και εμείς το βάζουμε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα ξύλα που είναι μέσα, επειδή έχουν εμπλουτιστεί τόσο καιρό με νερό, οι περισσότεροι δεν επιθυμούν, γιατί δεν γίνεται και η καύση. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίσαμε, γιατί λέμε για ποιο λόγο, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ενδιαφέρονται κάποιοι για να πάρουν αυτά τα ξύλα που είναι μέσα, από τα οποία, ξέρετε, τα κουφάρια αυτά των ξύλων δημιουργούν και ένα αντιαισθητικό περιβάλλον. Βέβαια, βέβαια, και πολλά προβλήματα, βέβαια. Ναι. Στη ροή του νερού, σε κάποιες περιπτώσεις. Κύριε Δήμαρχε, και κάτι ακόμη με τη ΔΕΗ και να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Συζητήσατε και για την ίδρυση υποσταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή.
Το θέμα του υποσταθμού συζητήθηκε με την κυρία Σδούκου. Η κατασκευή δύο υποσταθμών είναι προγραμματισμένο από τη ΔΗ, ένα για τα Γραβενά και ένα για τη Δεσκάτη. Όπου αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα, πρώτον, διότι έχουμε συχνές διακοπές, πάρα πολλές ζημιές στις οικιακές συσκευές, ό,τι αφορά ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί από τα καινούργια τα φωτοβολταϊκά να κουμπώσει τίποτα πάνω στο δίκτυο. Είναι υπερφορτωμένο, οπότε δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο, ξέρετε, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν κάποιο φωτοβολταϊκό ή τα net metering λεγόμενα, και δεν μπορούν να κουμπώσουν στο δίκτυο. Οπότε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Συζητήθηκε και αυτό με την κυρία Σδούκου. Η ενημέρωση που είχαμε από τη ΔΕΗ είναι στον προγραμματισμό να γίνουν δύο νέοι υποσταθμοί, Γρεβενά, Δεσκάτη. Όσοι ήταν να κουμπώσουν, κούμποσαν και η αλήθεια είναι ότι γέμισε περιοχή φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Κύριε Δημάρχε, να συνεχίσετε τις επαφές και τις συναντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία αυτή. Θα μιλήσουμε και πάλι σύντομα για όλα όσα βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Δεσκάτη. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, κύριε Δημάρχε. Γεια σας, ευχαριστώ. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, να γυρίσουμε σελίδα και να περάσουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Καθώς είχαμε έναν βιασμό, τουλάχιστον όπως αναφέρει η καταγγέλουσα στην Πτολεμαΐδα, θα μας ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης, πώς ακριβώς έχει το θέμα. Βέβαια, όλα τα έχει αναλάβει η δικαιοσύνη, προκειμένου να εξιχνιάσει την υπόθεση. Κώστα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή Κοζάνης, ο 21 ετών μπάρμαν στο επάγγελμα από την Πτολεμαΐδα, μετά την καταγγελία ότι βίασε μια 19χρονη, η οποία και τελικά τον κατήγγειλε. Φαίνεται ότι υπάρχει διαδικασία. Αρχικά την Παρασκευή μεταφέρθηκε στο γραφείο του κ. Εισαγγελέα Κοζάνης, ο οποίος παρέπεψε την υπόθεση σε τακτικό ανακριτή και σήμερα έχουμε την εξέλιξη του ανακριτή. Να πω ότι όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με την πάντα με την δικογραφία και την καταγγέλουσα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Εκεί κοντά στις 4 παρά, μετά τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, όπου η καταγγέλουσα η 19χρονη φοιτήτρια με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη βρισκόταν σε μπαρ της πόλης της Πτολεμαΐδας, στο κέντρο της πόλης, και διασκέδαζε μαζί με μία φίλη της. Υπήρξε μια, μπορεί να πει κανείς, ένα φλερτ, μια γνωριμία με τον μπάρμαν και όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι τη στιγμή που, σύμφωνα με την καταγγελία, την αποπλάνησε, την μετέφερε σε πλαϊνό διπλανό χώρο, αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος, όπου και όπως λέει την βίασε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Περίπου μία με δύο ώρες αργότερα, μαζί με την φίλη της, η 19χρονη προσέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της Πτολεμαΐδας, όπου κατήγγειλε τον βιασμό της. Από εκείνη τη στιγμή, λόγω του ότι η πράξη βιασμού είναι κακουργηματική, την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα ασφαλείας και μετά την κατάθεσή της προς αναζήτηση του 21 ετών, τον οποίο και βρήκαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής και τον συνέλαβαν, τον προσέγαγαν στο τμήμα και τελικά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Παρασκευή και όπως είπαμε αυτή την ώρα είναι στον ανακριτή. Τώρα η πλευρά του 21 ετών μπάρμαν ισχυρίζεται και σύμφωνα με τον δικηγόρο του αλλά και τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από τη δικογραφία ότι υπήρξε σεξουαλική πράξη. Τελέστηκε η σεξουαλική πράξη, όμως αυτή τελέστηκε με συνένεση και όχι με βία. Αυτή είναι η υπόθεση και είναι μια υπόθεση που θα έλεγα συζητήθηκε πολύ το Σαββατοκύριακο στην πόλη και όχι μόνο μεταξύ δύο νέων ανθρώπων. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Καλείται να την διελευκάνει η δικαιοσύνη που έχει πια αναλάβει μετά την προανακριτική διαδικασία της αστυνομίας να φέρει σε πέρα το περιστατικό αυτό. Επιπρόσθετα να προσθέσω ότι υπήρξε και η ιατροδικαστική έκθεση, την 19χρονη εξέταση ιατροδικαστής,
Υπάρχουν και κάποια διάφορα πράγματα τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί. Όλα είναι ανοιχτά. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι το αυστηρό σενάριο, να προφυλακιστεί τελικά ο 21 ετών. Και το δεύτερο σενάριο είναι να αφαιθεί ελεύθερος, όχι ακριβώς ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, να δίνει παρουσία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στο οικείο τοπικό αστυνομικό τμήμα, μέχρι ότου γίνει το δικαστήριο. Από την Θράκη ήρθαν στην Τολεμαϊδα και οι γονείς της 19χρονης, οι οποίοι συμπαρίστανται και βεβαίως και στον δικαστικό πια που ξεκίνησε αγώνα, αλλά και ψυχολογικά μετά το σοκ που σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει υπέστη. Πάντως τέτοια θέματα, Κώστα, ιδιαίτερα μας λυπούν, πόσο μάλλον τις τελευταίες ημέρες που έχουμε πνιγεί στην κυριολεξία, ναι, από ανάλογα περιστατικά. Το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έχει πνίξει στην κυριολεξία. Το αστυνομικό ρεπορτάζ έχει κερδίσει, το κερδίσει εισαγωγικά, τις πρώτες θέσεις στα δελτία ειδήσεων. Και αυτό πραγματικά δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε και γηπαιδική βία και απίστευτα εγκλήματα κατά μικρών παιδιών, όπως το 8χρονο που σκότωσε ουσιαστικά ο φίλος της μητέρας του πριν από καιρό και το έθαψε στην ταράτσα της οικοδομής ή το κουβαλούσε σε εργαλειοθήκη. Αυτά όλα είναι συγκλονιστικές καταστάσεις που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Φρικτές καταστάσεις πραγματικά. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε κινητοποιήσεις στην Δυτική Μακεδονία. Το Σάββατο αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο της Κοζάνης, όπου για μια φορά ακόμη ζήτησαν την στήριξη από την κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσουν, πόσο μάλλον τώρα που έρχεται η άνοιξη και έχουν πάρα πολλές εργασίες στα χωράφια τους. Στο δελτίο μας σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον συντονιστή του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάνη Κουρεμπέ, που θα μας δώσει την εικόνα ολοκληρωμένα και την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στους αγρότες, καθώς και το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, κύριε συντονιστά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και το Σαββατοκυριακό ο Πρόεδρος σας είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μίλησε με αγρότες, ενώ και σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό Sky ανέφερε τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες και τη στήριξη που χρειάζονται. Δώστε μας λίγο την εικόνα, καθώς και εσείς βρίσκεστε δίπλα στους αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα. Πώς έχει η κατάσταση? Κοιτάξτε, η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, κύριε Μαρκοπούλου, είναι τραγική. Έχουμε ένα ράλι αυξήσεων στα καύσιμα, στην ενέργεια. Ακολουθούν τα γεωργικά εφόδια με πρώτα τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές από το καλοκαίρι, τα φυτοφάρμακα, σπόροι. Ένα πλαίσιο το οποίο πια είναι πολύ δύσκολο να καλλιεργήσει την καινούργια καλλιεργητική περίοδο που ξεκινάει σε λίγο, να καλλιεργήσουν οι αγρότες. Από την άλλη μεριά, τα κόστη στην κτηνοτροφία είναι τόσο μεγάλα που υπάρχει μία τάση να εγκαταλείπουν και να πουλιώνται ή να σφάζονται κοπάδια. Γενικώς τα πράγματα είναι μαύρα, δεν φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, και δεν φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι και παγκόσμιο, όμως ελληνικό φαινόμενο είναι η κυβέρνηση της Ελλάδας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, να μην κάνει απολύτως τίποτα για να διευκολύνει τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, ακόμα και τους καταναλωτές και τις αστικές περιοχές. Είναι πραγματικά μια τραγωδία, και καλά κάνουν οι άνθρωποι και βγαίνουν στον δρόμο, και δεν μπορώ να το ερώτημα μου είναι... Είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, κύριε συντονιστά? Σαφώς και είναι δίκαια, γιατί να ξεκινήσουμε και να τα πάρουμε αν θέλετε και ένα-ένα, γιατί ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κάποια μέτρα τα οποία είναι αναποτελεσματικά και προσχηματικά. Για παράδειγμα, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο
έρχεται για συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών και θα δοθεί κάπου μέσα στο 23. Ενώ είχε εξαγγελθεί πριν από τις εκλογές του 19 από την Αλέξη τον Τσίπρα και μετά την έξοδο από τα μνημόνια που ήταν δύσκολο να τη δώσεις, ειδικός φόρος κατανάλωσης για όλους τους αγρότες. Τότε το κόστος χωρίς κρίση ενεργειακή ήταν γύρω στα 170 εκατομμύρια για το ελληνικό δημόσιο, ενώ τώρα ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε 50 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, έτσι, τη διαφορά τιμών. Το ρεύμα. Είμαστε η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης στο ρεύμα. Ξεπουλήσαμε τη ΔΕΗ, έτσι ώστε όσα χρήματα δίνει τώρα η κυβέρνηση υποτίθεται για να στηρίξει, πάνε κατευθείαν στις τσέπες των παρόχων. Εάν είχαμε δημόσια ΔΕΗ και αν αυτά τα χρήματα πήγαιναν στη ΔΕΗ για να κρατηθεί χαμηλά η τιμή και να μην έχει επιβάρηση ούτε ο αγρότης, ούτε ο ελεύθερος επαγγελματίας, μα ούτε και τα νοικοκυριά, θα αναγκάζονταν και οι ιδιώτες να κρατήσουν χαμηλά την τιμή και να μην έχουμε αυτό το ράλι και να μην ξαναβάζουμε και άλλα χρήματα στις τσέπες λίγων. Κύριε στις ζωτοπές. Οι μειώσεις στο ΦΠΑ είναι λογιστικές και το ξέρουμε όλοι. Διευκολύνει το παραγωγή του κτηνοτρόφου το 6% την ώρα που το πληρώνει, αλλά στο τέλος του τριμήνου θα το δώσει στο κράτος μέσω της διαφοράς στο ΦΠΑ. Θα πρέπει λίγο τα μέτρα που αποφασίζουμε να είναι αποτελεσματικά και να βοηθάνε στην επιβίωση αυτού του κόσμου. Κύριε Συντονιστά, κύριε Κουρεμπέ, για να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί, τα προβλήματα των αγροτών τα γνωρίζουμε, τα έχουν πει, τα λένε εδώ και μέρες. Οι άνθρωποι φωνάζουν, βγήκαν στους δρόμους, ζητάνε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και εδώ στην περιοχή που ήρθε ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν τους είδε και δεν θέλησε να μιλήσει με μία επιτροπή, μίλησε, ωστόσο δεν έδωσε κάτι θετικό. Για να μιλάμε όπως πρέπει, ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει, τι θα μπορούσε να δώσει για να ελαφρύνει τους αγρότες και για να τους βοηθήσει για την επόμενη μέρα. Τρία πράγματα, κύριε Συντονιστά. Βεβαίως. Σας είπα καταρχήν για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το ενεργειακό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο. Για το ρεύμα. Για τη ΔΕΗ. Και με προϋπολογισμό πια εν μέσω κρίσης πολύ μεγαλύτερο από τα 170 εκατομμύρια. Σας είπα τη ΔΕΗ. Και το είπε και ο πρόεδρος, όπως είπατε, στο Sky πριν την κατάσταση για τη ΔΕΗ και το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει και στο κομμάτι του μετοχικού κεφαλαίου ξανά για να είναι υποδημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ, να ξαναμπεί το ΔΕΛΤΑ μπροστά από τη ΔΕΗ, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από εκεί και πέρα, έχουμε μία σειρά εργαλείων χρηματοδοτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. De minimis, ταμείο αλληλεγγύης, τα οποία θα πρέπει να κατευθυνθούν στις περιοχές και στους αγρότες και στις καλλιέργειες που είχαν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. Δεύτερον, έχουμε την στήριξη για λόγους πανδημίας, που θα πρέπει εκεί να κατευθυνθούν σε εκείνους τους αγρότες και σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες είχαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τρία, έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι μια ευκαιρία να διορθώσουμε και πράγματα και να κάνουμε και έργα υποδομής, όχι με τη λογική των ΣΔΙΤ και με επιβάρηση των αγροτών και του δημοσίου, αλλά πραγματικά και ουσιαστικά έργα υποδομής, όπως είναι το νερό, όπως είναι μια σειρά, η αναδιαρθρώση των καλλιεργιών, που από όσο ξέρω είναι και αίτημα των αγροτών και της δικιάς σας της περιοχής. Βέβαια, και αυτό. Και πρέπει από το Ταμείο Δίκαιης Ανάπτυξης να δοθούν περισσότερα χρήματα, καθώς ευαγγελίζονται πολλοί ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα, μιας και η Δυτική Μακεδονία έχει τελειώσει επιχειρηματικά στο κομμάτι της ΔΕΗ, εννοώ. Κυρία Μαρκοπούλου, αυτή η χώρα έχει ελάχιστους πυλώνες που μπορεί να στηριχτεί οικονομικά για την ανάπτυξη. Ένας και πιθανώς, κατά την άποψή μου, ο πρώτος είναι ο πρωτογενής τομέας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε και τις προϋποθέσεις αλλά και τα κίνητρα, έτσι ώστε να καταστούν βιώσιμοι. Θα πρέπει όμως να βοηθήσουμε και τους αγρότες να αλλάξουν και λίγο λογική, γιατί κακά τα ψέματα, με 20 και 30 στρέμματα μέσω κλήρο δεν είσαι ανταγωνιστικός. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε σε συνεργατικά σχήματα.
με άλλη δομή, όχι το, το μοντέλο του το 8 χρεοκοπημένο, με άλλη δομή, με άλλον έλεγχο, να μπουν οι προϋποθέσεις και μετά να δοθούν από την πολιτεία και τα κίνητρα για να είναι βιώσιμα αυτά τα σχήματα. Ένα μεγάλο έλλειμμα είναι οι μεταφορές και τα logistics, η αποθήκευση, που θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ και ΕΣΠΑ για να στήσουμε τέτοιου είδους υποδομές. Η ηλικιακή ανασύνθεση του πληθυσμού με τα προγράμματα, ουσιαστικά προγράμματα νέων αγροτών, οι οποίοι θα είναι και νέοι, αλλά και θα συνεχίσουν να παραμένουν και αγρότες και μετά που θα πάρουν τα χρήματα, έτσι ώστε να τους εκπαιδεύσουμε στις νέες συνθήκες και νέες τεχνολογίες για να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Να σας πω κι άλλα. Είχαμε ξεκινήσει το 19 με βάση το Υπουργείο, ο Σταύρος Αραχοβίτης σαν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και Υφυπουργός Αγροτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυρία Τελιγιορίδη, βουλευτή Να Καστοριάς, ναι, που γνωρίζει πολύ καλά τα αγροτικά της Δυτικής Μακεδονίας. Σε συνεννόηση με το Οικονομικό Επιτελείο να μεταφέρουν αυτό που γίνεται σε ανθρώπινα φάρμακα. Το να προσαρμοστούν οι τιμές και στα γεωργικά φάρμακα στις τρεις χαμηλότερες στις τιμές των τριών χωρών της Ευρώπης που χαμηλότερες τιμές. Είχα ξεκινήσει μία σειρά πράγματα τα οποία σταμάτησαν λόγω εκλογών. Είχαν ξεκινήσει και συνεννόηση και είχε προχωρήσει αυτό αρκετά, που τον παράτησαν μετά τις εκλογές, με τους λιπασματάδες και τα τελωνία, να μην μένουν πολύ καιρό τα λιπάσματα, οι όγκοι λιπασμάτων στα τελωνία, για να μην επιβαρύνονται από τελωνιακά τέλη, που αυτό το κόστος ήταν 1-2 ευρώ το σακί. Και μάλιστα τότε σε περίοδο που δεν υπήρχε κρίση τιμών. Και το μεγάλο βραβείο που το βάζουμε, που είναι η μεγάλη μας δέσμευση, που εν μέσω μνημονίων δεν μπορέσαμε να στήσουμε τους μηχανισμούς, άμεσα στον πρώτο χρόνο δύο πράγματα. Μηχανισμός ελέγχων για τις ελληνοποιήσεις και το μαύρο χρήμα, ναι, στον πρωτογενή τομέα. Και δεύτερον, εξυγχρονισμός με αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αξιοποίηση όλων των νέων τεχνολογιών για πιο γρήγορες και πιο δίκαιες αποζημιώσεις. Κύριε Κουρεμπέ, κύριε συντονιστά, ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση αυτή. Θα είμαστε εδώ, καθώς όπως φαίνεται οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Εσείς θα παραμείνετε κοντά στους αγρότες και στα προβλήματά τους. Σαφώς, γιατί σαν ΣΥΡΙΖΑ λέμε το εξής. Σε μια χώρα η οποία δεν έχει, όπως σας είπα και πριν, πυλώνες ανάπτυξης, μια εκμετάλλευση που κλείνει βγάζει μια οικογένεια στην ανεργία. Εμείς αυτό το πράγμα δεν το επιτρέπουμε. Όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι ανοιχτές, λειτουργικές και βιώσιμες. Άρα λοιπόν θα είμαστε δίπλα τους, γιατί πέρα από την πολιτική βούληση που εμείς την έχουμε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν την έχει, χρειάζεται και η διεκδίκηση όχι μόνο των αγροτών, για να πάμε από όλους χρειάζεται διεκδίκηση. Σαφώς. Και αγώνας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και όπως και εσείς είπατε ότι δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα των αυξήσεων, είναι πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, είναι δηλαδή ένα ζήτημα που πρέπει από κοινού να το συζητήσουμε και να το δούμε, να το δείτε όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε. Ελληνικό πρόβλημα είναι η διακυβέρνηση που ασκείται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, κυρία Μαρκοπούλου. Κύριε συντονιστά, να είστε καλά. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει. Να είστε καλά. Να είστε ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να πάμε τώρα στα Γρεβενά, να δούμε τα νέα και τις ειδήσεις από εκεί. Θα συνομιλήσουμε με τον συνεργάτη μας, τον Κώστα Μάρκου. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες όλων των γεγονότων της περιοχής. Καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα από τα Γρεβενά. Καλησπέρα. Εφορία επικρατεί στο Δήμο Γρεβενών έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις στο φυσικό αέριο και την έναρξη των εργασιών το μήνα Απρίλιο στην ΠΕ Γρεβενών με τον Δήμαρχο Γιώργο Δασαμάνα, αισθάνεται δικαιωμένος. Ενώ αντίθετα, στο Δήμο Δεσκάτης τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά με το φυσικό αέριο, διότι όλοι γνωρίζουμε
ότι είναι ιδιωτική εταιρεία η ΕΝΤΙΛ, όπου οι εργασίες κινούνται με ρυθμούς χελώνας. Κώστα, μας τα είπε πριν από λίγο ο Δήμαρχος, ο κύριος Κορδίλας, που τον φιλοξενήσαμε στο Δελτίο για το φυσικό αέριο, καθώς είχε και συνάντηση με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Μας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι δίνει έναν αγώνα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί περαιτέρω το έργο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε άλλες ειδήσεις. Πάμε για τη Βασιλίτσα να πούμε, Κατερίνα. Μεγάλη λοιπόν η επισκεψιμότητα για ακόμη μια φορά το Σαββατοκύριακο στο κεντρικό κέντρο της Βασιλίτσας. Μόνο χθες, Κυριακή όμως, επικρατούσε ομίχλη, κάτι που δυσχέρινε τους επισκέπτες και τους λάτρες του σκύλ. Αλλά παρόλα αυτά χαρήκανε, έστω και με την εμποδίων. Να πούμε εδώ ότι... Να ρωτήσω κάτι, Κώστα. Ναι. Έχει πολύ χιόνι στην Βασιλίτσα, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία εμείς να ανέβουμε. Έχει κανονικό χιόνι, έχει περίπου 80 πόντους, έχει και φρέσκο χιόνι. Όλα πάνε πολύ καλά και όλα ξεκίνησαν, Κατερίνα, από την αρχή. Η καλή μέρα φαίνεται από την αρχή, όταν έρχεσαι το πρώτο χιόνι, και το οποίο ακόμα είναι σε πάρα πολύ, και φυσικά είναι ό,τι καλύτερο για τους λάτρες του σκι και τους επισκέπτες. Και Κώστα, να πούμε και κάτι άλλο. Πάντα το χιόνι μας φέρνει μια άσπρη μέρα και δημιουργεί μια διαφορετική εικόνα και ατμόσφαιρα. Γι' αυτό λέμε και για ευτυχώς να δούμε και μια άσπρη μέρα. Ναι. Να πούμε κάτι εδώ επίσης. Με ιδιωτική πρωτοβουλία, τουριστικά λεωφορεία πηγαίνουν στο κεντρικό κέντρο της Βασιλίτσας από Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Γρεβενά. Εδώ θα πούμε ίσως το κτέλ Γρεβενών θα μπορούσε να βοηθήσει στη μετακίνηση όσων θέλουν να βρεθούν στο μαγικό βουνό. Πάμε λοιπόν τώρα στα επιδημιολογικά, έτσι. Ναι, ναι. Μειώθηκαν τα κρούσματα, μειωμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες. Εμφανίστηκε χθες ο αριθμός των κρούσματων στην ΠΕ Γρεβενών. Άλλωστε χθες ήταν και Κυριακή και όλες έχουμε λίγα τεστ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης, καταγράφηκαν 15 κρούσματα, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, χθες ήταν Κυριακή και ήταν περιορισμένος ο αριθμός των τεστ. 8 ασθενείς νοσηλεύονται με κορονοϊό στο νοσοκομείο, ενώ μειωμένη παρατηρείται η κίνηση στα 3 εμβολιστικά κέντρα. 2 στα Ρινά και 1 στη Δεσκάτη, όπου και με τον κύριο Κορδίλα μιλήσαμε, και εκεί υπάρχει μειωμένη κίνηση στα εμβολιστικά κέντρα. Να πούμε λοιπόν άλλες ειδήσεις. Μετά από επίσκεψη, Κατερίνα, στο κατάστημα κράτησης Φελίου και ενημέρωσης από τους φορεστικούς υπαλλήλους και εξωτερικούς φορούς, διαπιστώσαμε πρωτοφανείς δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω της μεγάλης υποστολέχωσης σε προσωπικό και το υπερπληθυσμού των κρατουμένων. Μας έδωσες πολύ καλή είδηση, Κώστα. Έτσι. Αυτό είναι είδηση, να το σημειώσουμε. Έτσι. Οι εργαζόμενοι εργάζονται κατάπαστα, χωρίς ρεπό, ενώ δύσκολα παίρνουν την άδεια. Επίσης διαμαρτύρονται για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπλα απαρχαιωμένα, ενώ τα περιουσιακά αυτοκίνητα, τα πιο πολλά, είναι για απόσυρση, Κατερίνα. Μάλιστα, αυτά και με τις φυλακές Φελίου. Πραγματικά μεγάλο το πρόβλημα και πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολλοί κρατούμενοι και από ολόκληρη τη χώρα που έρχονται στις φυλακές με ένα φρούριο στην κυριολεξία. Αυτά από τα Γρεβενά. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, Κώστα, και σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Στις 4 παρακολουθήστε την ενημερωτική εκπομπή CNews με τον δημοσιογράφο Θεόδωρο Καρυπίδη. Στις 9 το βράδυ το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με όλα τα νέα από τον Κώστα Μαυρίδη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πανέμορφο απόγευμα, να περάσετε καλά όπου και πάτε.